από τον Βίον των Αγίων. Στι 1 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Οσίο Σιμεών ο Στυλίτη έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορα Λεόντιο του Μεγάλου και Πατριάρχου Αντιοχία Μαρτυρίου. Ο Σιμεών γεννήθηκε στο χωριό Σισάν τη Κυλικία από γονεί βοσκού. Βοσκός ήταν και αυτός τα νεανικά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένος με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχές του προς το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. «Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάριοι οι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάρι επίσης είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ποθώντας λοιπόν και ο Σιμεών να κάνει τέτοια ζωή, πήγε κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο όπου έμεινε δέκα χρόνια και έγινε μοναχός. Επιθυμώντας όμως περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελί, στο χωριό τελανισό όπου ασκήτεψε τρία χρόνια. Η φήμη της Άγιας του Ζωής έκανε ένα σειραίον πλήθη λαού κοντά του. Αλλά ο Σιμεών, αποφεύγοντας την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότητα και θέλοντας ακόμα περισσότερη ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε πάνω σε ένα στήλο, 36 πύχαιων. Με τον ιδιόρυθμο αυτό τρόπο ασκήτεψε 37 χρόνια. Αλλά και με τη χάρη του Θεού έκανε τελικά τη ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος.